του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου οδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Κατ' ομολογία, ήρθε η Περιφερειακή Αρχή με μία ολοκληρωμένη εισήγηση, με ορθές παρατηρήσεις και επισημάνσεις και προτάσεις σε σχέση με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Διατυπώθηκαν απόψεις από τους επικεφαλείς των παρατάξεων και τους περιφερειακούς συμβούλους και κατέληξε στη ψήφιση της νομοδότησης αυτής κατά πλειοψηφία, καθώς η παράταξη Όμοιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά ψήφισε λευκό και η Ανάσα, η Λαϊκή Συσπήρωση και το Ιόνιο Δυνατά καταψήφισαν στα επιμέρους την εισήγηση. Την ίδια ώρα έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο. Θέλουμε μία ενημέρωση σχετικά με τα θέματα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν. Ακριβώς Σάββατο και Κυριακή έχουμε τις δύο τακτικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη Κέρκυρα θα γίνει διαζώσιση συνεδρίαση. Έχουμε 14 επερωτήσεις και αρκετά θέματα. Ξεκινάμε το Σάββατο με τις επερωτήσεις. Η πρώτη επερώτηση είναι για τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά Λευκάδας από την παράταξη Όμοιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά και για το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη στη Ζάκηθο και για τη μόλυνση που έχει εκεί πέρα παρατηρηθεί. Τρίτη επερώτηση και τέταρτη είναι από την παράταξη Ανάσα. Η τρίτη είναι για το Αχίλιο και η τέταρτη για το Λαζαρέτο. Πέμπτη ερώτηση από τη Λαϊκή Συσπήρωση για τα μέτρα πρόληψης αντιπλημμυρικής προστασίας σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα, καθώς επίσης και η έκτη επερώτηση από τη Λαϊκή Συσπήρωση όπου επερωτάται για χώρους στάθμευσης που δεν έχουν προβλεφθεί μπροστά από το οίκος, το πρώην Club Med στη Δασιά και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα γιατί υπάρχει και σχολείο για πεζούς και για μαθητές και για διερχόμενους οδηγούς. Και έβδομη επερώτηση για τα έργα αποκατάστασης από το σεισμό του 2015 στη Λευκάδα. Επερωτάται από την παράταξη Μένουμε Ιόνιο και την κυρία Μαρία Αδρή. Στα θέματα έχουμε την 9η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Επίσης θα συζητηθεί το σημαντικό πρόβλημα της στέγασης φοιτητών, εκπαιδευτικών εστόλων, υγειονομικών και άλλων δημόσιων λειτουργών σε θέμα. Και έχουμε κάποιες εγκρίσεις για μελέτες επιμέρου σταδίων και καθώς επίσης την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market 2024. Την Κυριακή, σχετικά με τις επερωτήσεις, έχουμε πρώτη επερώτηση για τη γέφυρα του ποταμού και τα έργα που βρίσκονται εκεί σε εξέλιξη από την παράταξη Όμοιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά. Η ίδια παράταξη έχει επερώτηση και για την ανακατασκευή της Βίλα Ρώσα και την ολοκλήρωση του τουριστικού καταφυγίου στη Σπηλιά Καφέ Γυαλί. Τρίτη επερώτηση από την ΑΝΑΣΑ, άμεση διάνοιξη δρόμου διαφυγής για την ασφαλή πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς όπου υπάρχουν αδιέξοδοι δασικοί δρόμοι, καθώς επίσης και οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιά. Πέμπτη και έκτη επερώτηση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Αντικεραυνική Προστασία και τα σχέδια της Περιφερειακής Αρχής για κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων είναι η επισκευή παλιών και ο επαρχιακός δρόμος Αρακινάδου Ζακύνθου από την παράταξη Μένουμε Ιόνιο και την κυρία Μαρία Αδρή. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουμε γνωμοδοτήσεις επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την τροποποίηση και τη συμπλήρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αναπεριφερειακή ενότητα, καθώς επίσης και αθλητικών εκδηλώσεων αναπεριφερειακή ενότητα.